Πληρώνοντας εισφορά που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ακυμαίνεται από 5 έως 10% της αντικειμενικής αξίας, πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων και ισόγειων γκαράζ, τα οποία κλείστηκαν αυθαιρέτως ή άλλαξαν χρήση, θα μπορούν μετά το Μάιο να τα νομιμοποιήσουν. Η νέα ρύθμιση που σχεδόν ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα ανακοινωθεί μετά το Πάσχα προβλέπει νομιμοποίηση και όχι τακτοποίηση των ημιυπαίθριων με την καταβολή εισφοράς είτε φάπαξ είτε σε δόσεις. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αναπλάσεις περιοχών. Είναι καιρός να δοθεί από την κυβέρνηση οριστική λύση στο θέμα των ημιυπαιθρίων για να πάψει να διαιωνίζεται η ανασφάλεια των πολιτών σε σχέση με την αγορά ακινήτων, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την νομιμοποίηση και όχι με την απλή τακτοποίησή τους. Παράγοντες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έλεγαν στο ΜΕΚΑ ότι η νέα ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους θα υπακούει στις επισημάνσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς η νομιμοποίηση αυθαιρεσιών ή υπέρβαση χρήσης θα γίνει με αποκλειστικό στόχο να χρηματοδοτηθούν περιβαλλοντικές δράσεις. Με την νομιμοποίηση και όχι απλώς τακτοποίηση όπως ίσχυε με τη ρύθμιση σουφλιά, οι ημιυπαίθριοι κάθε κατηγορίας θα εξαιρεθούν οριστικά από την επιβολή προστήμων ή την κατεδάφιση από την πολεοδομία, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα αποκτήσουν νόμιμους τίτλους, καθώς θα μπορούν μαζί με την κύρια κατοικία να τους πολλούν ή να τους μεταβιβάσουν μέσω συμβολέων σε τρίτους. Το αρνητικό είναι ότι για την εφορία θα προστίθενται στην κύρια κατοικία, άρα και θα φορολογούνται και θα αποτελούν τεκμήριο. Μια νέα ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους, για να είναι επιτυχημένη δημοσιονομικά και κοινωνικά, θα πρέπει να είναι και προσιτή σε όλους, αλλά και να δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα από κάθε άποψη.